Ναι, με τόπο, Μέρη. Μόνο μια απόφαση επειδή δεν είχε μια υπογραφή. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τώρα όμως που είναι όντως παιδί του. Είναι 10 χρονών, ναι. Τώρα όμως. Κάτι αργά πάρα ποτέ, ρε. Αν όμως τώρα πρέπει να τον υποχρεώσουν να δώσει κάποια χρήματα. Τι Παναγία. Ναι, αλλά υπάρχει ένα ψυχολογικό κόστος για το παιδάκι. Γιατί 10 χρονών καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Και καταλαβαίνει ότι η μαμά του να το έχει προφυλάξει. Η μητέρα βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία διεκδίκηση επιτέλου τη πατρότητα. Άρα υπάρχει ένα θέμα λίγο για το παιδί. Όσο μπορεί, ναι. Θα σε πάω στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ποιο είναι? Γιατί αυτό δεν ήταν. Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος πήγε στα Καρντάσιανς χθες. Είδε, το ρώτησε ο Άρης προχθές. Και σου είπε, δεν απαντάω. Και χθες τον ήμουν, απάντησε, έδειξε φωτογραφία με την κοιλιά. Την κοιλιά της Ιβώνης, την κοιλιά τη δικιά του. Μόνο υπερηχογράφημα δεν δείχνει να είναι. Ενώ εσένα. Δεν δείξανε, εγώ ήξερα τι Ιβώνης. Την κοιλιά, την είδαμε κοιλιά. Τα είδαμε όλα χθες. Το ξέρω, το είδαμε. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Πώς είναι σαν άνθρωπο. Και για τον αδερφό της Ιβώνης που δεν τον βλέπει και τέτοια. Ναι, δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ, θα ναι. Ιβώνης. Για τον παπά. Ναι. Ενώ εσένα. Εμένα σε... τίποτα. Ναι, αλλά άλλο, εγώ άλλο αρνάω το κουμπί. Μα είπε, το θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, εννοούσε χθες. Είπε, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και τα είπε όλα και οι φίλοι. Παιδιά, είναι, πρέπει να είναι πολύ φίλοι γιατί ντύθηκαν με τα ίδια ρούχα, χωρίς τα ίδια βρακιά, τα ίδια εσώρουχα κτλ. Ναι, μποξεράκια. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν αποκάλυπτε την εγκυμοσύνη. Ωραία, πάμε.